Απόψε στις ειδήσεις των 8. Αρνητικά και τα 177 δείγματα που ελήφθησαν στο κρανίδι από πολίτες της περιοχής. Έντονη αντίδραση του Δημάρχου Ερμιονίδας για τη συκοφάντηση των κατοίκων και του Δήμου. Απειλή με μηνύσεις. Αντιδρά ο Ιατρικός Σύλλογος Αργολίδας για μετακινήσεις ιατρών. Απευθεία σύνδεση. Ξεσηκωμός Δήμου και κατοίκων στο Μεσολόγγιο για να αποτραπεί η έλευση 250 ακόμη μεταναστών στο δεύτερο μεγάλο ξενοδοχείο της πόλης. Όλες οι εξελίξεις. Συνεχίζονται έως τις 4 Μαΐου τα περιοριστικά μέτρα. Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες για να μην ξεφύγει ο ιός. Απαιτείται ευλαβική τήρηση των κανόνων προστασίας και όχι εφησυχασμός.